Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Dark of the Moon Ironhide. Και όπως βλέπετε, ο Ironhide έρχεται σε ένα κουτί, σε ένα μεγάλο κουτί, leader class μεγέθους είναι η φιγούρα, γι' αυτό και άλλωστε είναι και τόσο μεγάλο το κουτί. Βλέπουμε τον Ironhide εδώ μεταμορφωμένο σε όχημα. Δύο μπαταρίες περιέχονται γιατί κάνει και ήχους. Ironhide, Orobot, εδώ βλέπουμε ένα σύμβολο των Orobots. Λίγο πιο πάνω θα δούμε Transformers Dark of the Moon Mech-Tech Weapon System. Στα πλάγια θα διαβάσουμε μια μικρή αναφορά για τον Ironhide. Οι Decepticons δεν έχουν καμιά ελπίδα ενάντια στα Mech-Tech όπλα του Ironhide. Και λίγο πιο κάτω ακόμη ένα σύμβολο των Orobots. Πιο κάτω γράφει Ironhide. Πάνω Transformers Dark of the Moon. Στα πλάγια πάλι μια μικρή αναφορά. Τα όπλα ταιριάζουν σε όλες τις φιγούρες Mech-Tech. Συνδυάστε τα για να δημιουργήσετε νέα όπλα. Εδώ μας λέγεται το Mech-Tech Weapon System. Κάτω βλέπουμε τον Leader Class Bumblebee και Leader Class Sentinel Prime και από πίσω τον Ironhide στη ρομπότ μορφή του και σε όχημα μεταμορφωμένος και με τα όπλα του. Όπως επίσης βλέπουμε βγαίνει από την κοιλιά του ένα όπλο. Και αυτά με το κουτί, πάμε να δούμε από κοντά τη φιγούρα. Και αυτός κυρίες και κύριοι είναι ο Ironhide μεταμορφωμένος σε αμάξι. Μια ωραία leader class φιγούρα. Ο Ironhide έρχεται με τα Reaper Labels αυτοκόλλητα, τα οποία δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερο. Όπως βλέπετε αυτά εδώ πέρα είναι τα αυτοκόλλητά του. Έχουν μπει όλα. Εντάξει, δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη διαφορά ας πούμε. Ένα αυτοκόλλητο έχει μπει εδώ, αυτό εδώ. Μπροστά έχει μπει αυτό εδώ το αυτοκόλλητο Road Armor. Τι άλλο. Πίσω έχουν μπει αυτά εδώ τα φώτα, εδώ το αυτοκόλλητο GMC, οι πινακίδες εδώ πέρα και αυτά εδώ τα δύο τα μικρά τα αυτοκόλλητα. Αυτά είναι όλα και όλα. Ένα ωραίο 4x4 αμάξι. Αντιπροσωπεύει άψογα τον Ironhide από την ταινία. Εδώ βλέπουμε έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια, GMC γράφει εδώ, τα flash, τα φώτα εδώ, πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχει κάποιες ιδιότητες όπως αν τραβήξουμε αυτά κατά πίσω θα βγουν τα όπλα του. Ένα από εδώ και από την άλλη, το ίδιο και από εδώ. Και φυσικά ξαναμπαίνουμε. Επίσης έχει ένα κουμπί εδώ πέρα πίσω για ήχους, να το πατήσουμε μια φορά. Και άμα το πατήσουμε παρατεταμένα, ακούμε ήχους του οχήματός του. Αυτός είναι ο Ironhide στο αμάξι του, μια πολύ ωραία φιγούρα. Πάμε να το μεταμορφώσουμε σε ρομπότ, η οποία μεταμόρφωσή του κιόλας είναι εύκολη για leader class φιγούρα. Για αρχή κατεβάζουμε αυτά προς τα κάτω. Ανοίγουμε εδώ τις πατούσες προς τα κάτω. Αυτό εδώ το γυρίζουμε κατά πίσω. Γυρίζουμε και τα πόδια του προς αυτή την πλευρά.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα τώρα. Ανοίγουμε αυτό εδώ, ή μάλλον ας ξεκινήσουμε από τα πλάγια από εδώ. Ανοίγουμε αυτά εδώ. Και από την άλλη πλευρά, έτσι. Θα σηκώσουμε αυτό εδώ μπροστά. Θα ανοίξουμε και αυτό κατά πίσω. Λοιπόν, μετά πάμε εδώ στα χέρια, να βγάλουμε τα χέρια. Τα αφήνουμε αυτά προς το παρόν έτσι. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Βγάζουμε τα χέρια από το στόμα, έτσι. Μετά ανοίγουμε αυτά εδώ, τα φέρνουμε κατά μπροστά, κλείνουμε τη ρόδα κατά μέσα και εδώ πέρα βλέπουμε έχει μια τρύπα. Πίσω από εδώ έχει μια υποδοχή όπου θα μπει αυτή η τρύπα εδώ. Και το κλείνουμε έτσι. Το ίδιο θα κάνουμε και την άλλη πλευρά. Φέρνουμε τη ρόδα κατά μπροστά. Και βάζουμε την υποδοχή στην τρύπα. Ωραία. Ενώνουμε ή μάλλον κλείνουμε αυτό εδώ έτσι και βάζουμε αυτήν εδώ την υποδοχή σε αυτήν εδώ την τρύπα. Το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο το χέρι. Κλείνουμε. Και αυτή η υποδοχή εδώ στην τρύπα. Γίνεται ένα χάος εδώ. Λοιπόν, θα ενώσουμε τώρα τα χέρια εδώ στο σώμα. Αυτό εδώ θα μπει εδώ πέρα πάνω. Έτσι. Θα γυρίσουμε το χέρι προς τη σωστή πλευρά και αυτό θα το φέρνουμε προς τα κάτω. Το ίδιο με την άλλη πλευρά του χεριού. Ωραία. Και τέλος, βάζουμε αυτό εδώ και κλείνουμε αυτό έτσι. Και ο Ironhide είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Λίγο να σηκώσουμε τα χέρια. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ironhide στη ρομπότ μορφή του. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, μια φοβερή απεικόνιση του Ironhide από τις ταινίες.
Η Hasbro άργησε λίγο να μας δώσει μια αξιόλογη φιγούρα του Ironhide και αυτό έγινε με την τρίτη ταινία και με την Leader Class φιγούρα. Ο Ironhide επίσης έχει ακόμα τα όπλα βγαίνουν από τα χέρια του, λειτουργεί και σαν ρομπότ και στη ρομπότ μορφή. Βγαίνει έτσι. Αυτό είναι λίγο χαλαρό και δεν μου κάθεται μέσα καλά, αλλά δεν πειράζει. Και εδώ επίσης αυτό το άλλο το χέρι. Επίσης έχει άλλα δύο κρυφά όπλα, τα οποία είναι στα πόδια. Εδώ ανοίγουμε το ένα το πόδι και βγαίνει αυτό το στιλέτο. Πολύ ωραίο στιλέτο, αν και είναι λίγο μικρό για το χέρι του. Αλλά είναι ωραίο πρόσθετο που το σκεφτήκαν και το βάλανε σαν έξτρα όπλο. Ξαναμπαίνει μέσα. Και από την άλλη πλευρά βγαίνει ένα σαν όπλο που εκτοξεύει πύραυλο. Ωραίο και αυτό. Το οποίο πετάχθηκε κιόλας. Αλλά δεν μας κλείνει τώρα. Και για ποιο λόγο δεν μας κλείνει? Άγνωστο. Τώρα έκλεισε όμως. Επίσης ο Ironhide έρχεται με ήχους πατώντας αυτό το κουμπί. Βλέπουμε αναβοσβήνουν τα μάτια του που είναι πράσινα. Και λέει Arrowhead. Είτε από εδώ, είτε από εδώ από αυτό το μοχλό. Και επίσης μια ωραία άλλη ιδιότητα που έχει. Κατεβάζουμε αυτό εδώ προς τα κάτω και βγαίνει ένα όπλο. Και βλέπετε έχει κόκκινα φωτάκια, το οποίο πυροβολεί και καλά. Και όσο το αφήνετε, δεν σταματάει κιόλας. Η άρθρωση της φιγούρας είναι μέτρια θα έλεγα. Το χέρι πηγαίνει, περιστρέφεται 360 μοίρες. Λυγίζει στον αγκώνα. Περιστρέφεται εδώ στον αγκώνα, αλλά και εδώ πέρα στο χέρι πιο κάτω. Πολύ καλό αυτό. Δεν έχουμε περιστροφή στη γροθιά, ούτε έχουμε περιστροφή στη μέση. Το κεφάλι γυρίζει εδώ όπως βλέπετε αριστερά δεξιά, σε αυτά εδώ τα σημεία. Το πόδι μπρος πίσω μέχρι εδώ, γιατί από πίσω είναι το πλαστικό. Λυγίζει στο γόνατο, περιστρέφεται στο γόνατο και η πατούσα πηγαίνει κατά πάνω λόγω και της μεταμόρφωσης κιόλας. Ο Ironhide όπως είπαμε είναι leader class φιγούρα. Για να το δούμε και με άλλες δύο leader class φιγούρες να δούμε. Θα το δούμε τώρα με τον Striker Optimus Prime. Όπως βλέπετε είναι αρκετά ψηλός και ο Ironhide. Όπως επίσης ο Dark Energy Megatron. Η κλίμακα πιστεύω είναι λίγο εκτός, γιατί ο Ironhide σαν χαρακτήρας είναι πιο κοντός από τον Megatron και από τον Optimus Prime, ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι σχεδόν στο ίδιο ύψος, οπότε η κλίμακα είναι λίγο εκτός, αλλά τι να κάνουμε, αφού μας δώσαν στην κλίμακα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι σε αμάξι. Για αρχή θα ανεβάσουμε, θα βγάλουμε αυτά από εδώ
Θα ανοίξουμε τις ρόδες. Και όπως βλέπετε αυτά βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό εδώ. Πάρα πολύ ενοχλητικό θα έλεγα κιόλας. Γιατί δεν σε αφήνουν εύκολα να μεταμορφώσεις τη φιγούρα όπως θα ήθελες. Για αρχή θα βγάλουμε τα χέρια από εδώ. Αφού βγάλουμε πρώτα αυτό. Βγάζουμε τα χέρια έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε τη ρόδα έτσι. Και θα πρέπει να φέρουμε τη ρόδα, δεν ξέρω αν βλέπετε, αυτό εδώ να μπει σε αυτήν εδώ την εσοχή, το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο, ας πω την αλήθεια, γιατί αυτά βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα και είναι πολύ χαλαρά και είναι και αρκετά ενοχλητικό αυτό. Το ένα μπήκε, για να δούμε τώρα και το άλλο. Παίζει να είναι και το πιο δύσκολο σημείο της μεταμόρφωσης αυτό εδώ. Στη δικιά μου φιγούρα τουλάχιστον δεν μπαίνουν εύκολα. Okay. Τώρα μπήκανε. Λοιπόν, κατεβάζουμε αυτό εδώ μπροστά. Και μαγκώνει εδώ μπροστά. Ωραία. Μπροστινή πλευρά έχει μπει κάπως. Λοιπόν, κλείνουμε τις πατούσες. Έτσι, τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και τα ενώνουμε. Ωραία. Βγάζουμε αυτό εδώ το πλαστικό προς τα έξω. Και τώρα μας έμειναν να κάνουμε τα χέρια και το υπόλοιπο σώμα. Λοιπόν, για αρχή ανοίγουμε τα χέρια, ανοίγουμε και αυτό το πλαστικό και πρέπει να γυρίσουμε τα χέρια για να μπει εδώ. Αυτή η τρύπα θα καθίσει επάνω σε αυτή την υποδοχή. Το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά όχι και κατόρθωτο. Ωραία, μία πλευρά μπήκε. Θα κάνουμε το ίδιο τώρα και με το άλλο το χέρι. Είναι λίγο περίεργο. Ανοίγουμε το πλαστικό αυτό, να σχηματίσουμε την πόρτα. Γυρίζουμε το χέρι σε αυτή την κατεύθυνση
και βάζουμε την υποδοχή στην τρύπα. Λοιπόν, βάζουμε και αυτά εδώ, τα ενώνουμε προς τα κάτω να καθίσουν έτσι, και αυτό εδώ πέρα έτσι. Κάνουμε και την άλλη πλευρά το ίδιο. Ωραία. Και εδώ πέρα πίσω. Ένα μετάξι. Και τέλος μένει αυτό εδώ. Θα πρέπει να το φέρουμε μπροστά για να καθίσει το τζάμι μέσα. Το οποίο και αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Ωραία, μπήκε. Όλα έχουν μπει με χαρά. Πιέζουμε ελαφρώς παντού για να είμαστε σίγουροι ότι όλα έχουν μπει μια χαρά. Και ο Ironhide είναι έτοιμος πίσω στο όχημά του. Κυλάει μια χαρά. Τα όπλα του λειτουργούν άψογα. Μια ωραία φιγούρα, μια ωραία απεικόνιση του Ironhide από τις ταινίες. Πραγματικά αξίζει να τον έχετε στη συλλογή σας. Εάν τον δείτε, αρπάξτε την ευκαιρία να τον αποκτήσετε. Αξίζει. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση, τα λέμε.